κυρία Σταγκάδη και τη κυρία Λεβεντάκου, το ίδιο κέντρο που κάνουν εκπληκτική δουλειά. Εγώ προσωπικά έχω την τιμή να διαχειρίζουμε τρία χαρτοφυλάκια. Το ένα είναι του τουρισμού, που δεν υπάρχει ωραίο πράγμα από όταν μιλά για ένα νησί που ό,τι και να πει δεν φτάνει για να περιγράψει την ομορφιά του. Το χαρτοφυλάκιο τη Πρόνοια, που διαχειρίζεται τον ανθρωπισμό και για μένα είναι το πιο σοβαρό χαρτοφυλάκιο. Και επίση το χαρτοφυλάκιο τη εκπαίδευση. Στο χαρτοφυλάκιο τη εκπαίδευση, κάθε φορά μένουμε το στόμα ανοιχτό με την ποιοτική δουλειά που γίνεται σε αυτό το νησί και πόσο είναι τυχερά τα παιδιά, μεταξύ των οποίων και τα δικά μου παιδιά, που πήραν την εκπαίδευση σε αυτό το τόπο με χαρισματικού εκπαιδευτικού και ζούμε στιγμές σαν τη σημερινή. Θα μου επιτρέψετε να πω δύο κουβέντες για του καλεσμένου. Well, it's really difficult to describe how I feel as a father, as a grandfather. It's really a great honor to have you here, both of you. As you know, a couple of days ago, it was the International Mother's Day. That's a message that the real protagonist in the family is a mother. And Mrs. Yousafzai is really lucky to have you as a husband, that's both. We decided to give the honorary plaque of this island to both of you, because if Malala has a Nobel Prize, we believe that her parents need two Nobel Prizes. And we would like to give it to the mother. In order to emphasize how happy and how honored we are with your visit. Also, if Malala decide to visit Kefalonia till the end of 2019, while I'm still vice mayor, be sure that she's going to be the honorary cultural citizen of this island. Also, I would like to congratulate Salma Zulfikar for her excellent work, and to congratulate you. I really feel that you are a cultural ambassador of Catalonia around the world. Και για τα γενικά λύκεια, 7 συμμετοχές για την ποιήση και καμία για το διήγημα. Συμμετείχαν 6 γυμνάσια και 3 γενικά λύκεια από τον ομό. Ήταν πολύ συγκινητική η συμμετοχή τόσο από το Εσπερινό Γυμνάσιο Λύκειο Αργοστολίου, που κάθε χρόνο δίνει το στίγμα του στο λογοτεχνικό διαγωνισμό, αλλά ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η συμμετοχή από το ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Αργοστολίου, το οποίο φέτος ξεκίνησε τη λειτουργία του. Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση διαπιστώνουμε για άλλη μια χρονιά τον πολύ μεγάλο αριθμό συμμετοχών του Τρίτου Γυμνασίου Αργοστολίου, το οποίο είχε 29 συμμετοχές έργων με συνολικά 32 συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτες. Και βέβαια, τίποτε δεν είναι τυχαίο και όλα έχουν την εξήγησή τους και επειδή πρέπει να ενθαρρύνεται η συμμετοχή των μαθητών, η μεγάλη συμμετοχή οφείλεται, συγγνώμη, στην προσέγγιση και στην ανάλυση του θέματος του φετινού διαγωνισμού στο σχολείο αυτό, που ήταν συνοπτικά η εξής. Παρουσιάστηκε και αναλύθηκε εκτενώς το απόσπασμα που ήταν το θέμα του φετινού διαγωνισμού, καθώς και άλλα έργα του ίδιου συγγραφέα. Στη συνέχεια, με τη μέθοδο της δημιουργικής γραφής, οι μαθητές βήμα-βήμα καθοδηγούνταν συστηματικά στην παραγωγή λογοτεχνικού λόγου μέσα από ειδικά σχεδιασμένα ερωτήματα, καταιγισμό ιδεών και άλλα. Δεν γνωρίζουμε αν εφαρμόστηκε και από άλλους συναδέλφους η ίδια μέθοδο σε άλλα σχολεία, αλλά είμαστε σίγουροι ότι σε επόμενο σεμινάριο του Συνδέσμου Φιλολόγων θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε αναλυτικά το θέμα, ώστε οι καλές πρακτικές να λειτουργούν πολλαπλασιαστικά προς όφελος των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε περισσότερο για το θέμα αυτό σήμερα, λόγω του περιορισμένου χρόνου. Εάν κάποιος από τους μαθητές όμως που συμμετείχαν θα ήθελε να μοιραστεί την εμπειρία του από τον διαγωνισμό, είναι ευχαριστώ. Όχι, από τα παιδιά που συμμετείχαν, να μεταφέρουν την εμπειρία τους από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Από πώς έπρεπε, πώς το βίωσαν, δεν βλέπω ότι είναι κάποιος που θέλει. Ωραία, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά λοιπόν θα το οργανώσουμε καλύτερα αυτό το κομμάτι. Η συμμετοχή από τα γενικά λύκεια, η οποία φτύνει κάθε χρόνο, θα πρέπει να αναρωτηθούμε
για το εκστασιοκεντρικό μας εκπαιδευτικό σύστημα, με την κατεύθυνση και με απόλυτο στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις και με την αποθέωση της ύλης που πρέπει πάση θυσία να ολοκληρωθεί, πέραν από τα οποιαδήποτε επιμέρους προβλήματα, ιδιαιτερότητες, δυσκολίες, υποστελέχωση των σχολείων, απαξιωμένες πολλές φορές υλικοτεχνικές υποδομές. Αποτέλεσμα αυτής της κατεύθυνσης είναι να απαξιώνεται η δημιουργικότητα, η ευαισθησία των μαθητών και η πολυαισθητηριακή μάθηση και η διδασκαλία να αποκτά διεκπαιρεωτικό χαρακτήρα. Στον αντίποδα των παραπάνω κινούνται τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, δημιουργικές εργασίες και όλες εκείνες οι δράσεις που σκοπό έχουν την ολόκληρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή. Επομένως, ιδιαίτερα συγχαρητήρια οφείλουν στους μαθητές που συμμετείχαν φέτος μέσα στις τόσο δύσκολες συνθήκες της καθημερινότητας, γεγονός που αποδεικνύει ότι η λογοτεχνία, τόσο από την πλευρά του αναγνώστη, όσο και από την πλευρά του δημιουργού, αποτελεί μοναδική διέξοδο, απελευθερώνει τον άνθρωπο και τον βοηθά μέσω της εξωτερήκευσης των συναισθημάτων του να ισορροπεί σε μια εποχή με κυρίαρχη την εικόνα. Μία εποχή που οι νευρογλωσσολόγοι προειδοποιούν ότι θα μας οδηγήσει στο τέλος της φωνής. Το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται λοιπόν κάποιοι μαθητές που παρακινημένοι, όπως είπαμε και πριν, από τους δασκάλους τους, προσπαθούν το αίσθημα, την αμηχανία μπροστά στο παρόν και το μέλλον τους, την εναντίωσή τους απέναντι στην εξαπάτηση, τα ερωτήματά τους εν τέλει να τα εκφράσουν μέσα από τη λογοτεχνική δημιουργία, μας δίνει ιδιαίτερη ικανοποίηση και πρέπει να επικροτήσουμε αυτή την προσπάθεια. Θέλουμε να συγχαρούμε εκτός των μαθητών και όλους τους καθηγητές που τους παρακίνησαν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Που έχουν ως εξής, θα καλέσω, είναι ο κύριος Γεωργούλης εδώ, να δώσει τα πρώτα βραβεία. Εσπερινού Γυμνασίου Λυκείου Τρίτο βραβείο από κοινού Χριστοπούλου Καλομήρα. Πρώτη φάση του δεύτερου γυμνασίου Αναστολίου. Να προσθέτονται οι μαθητές. Από το Ισπερινό, βεβαίως. Ελάτε. Τρίτο βραβείο από κοινού Χριστοπούλου Καλομήρα. Οι μαθητές να έρθουν από αριστερά και να έχουν καλύτερη ροή. Και Αρλαμπάτου Μαρία. Τρίτο βραβείο, Ματζαράκη Ελένη.
Εκ μέρους του Δευτέρου Γυμνασίου Εργοστηρίου, επειδή ο Διευθυντής δεν μπορούσε να παρευρίσκεται σήμερα, ο Υποδιευθυντής, ο κ. Μπαλτίκος, συνέχεια. Ποίηση οικείων, δεύτερο βραβείο, Βουτσινάτ Ευανθία Νεφέλη. Και τρίτο βραβείο, Καμπίτσης Δημήτριος, πρώτη τάξη του Βελιάνου. Αρτιότητα και εκφραστικό πλούτο, πρωτοτυπία ιδεών και σαφήνεια περιεχομένου, σημασία για μας έχει και το ενδιαφέρον και η ενασχόληση, η συμμετοχή. Για τον λόγο αυτό και όλοι οι συμμετέχοντες θα προλάβουν έπαινο συμμετοχής και ένα αναμνηστικό δώρο από το Σύνδεσμο Φιλολόγων. Ξεκινάμε λοιπόν και όσοι βλέπουν τα ονόματα στην πρώτη καρτέλα να ανεβαίνουν, θα τα λέω εγώ και να ανεβαίνουν και να μην χάνουμε. Αυγερινός Γεράσιμος. Λοιπόν, έπαιρνο συμμετοχής και το δω. Βόντα Βικτόρια. Γαλιαψάρου Σπύρος. Να θέλετε να έρχεστε για να μην επιστηρίζουν τη ροή. Να είστε έτοιμοι από κάτω, με τη σειρά που τα βλέπετε εκεί, αλφαβητική είναι. Γερουλάνου Αργυρό. Γαλιαψάρου Σπύρος λοιπόν. Γερουλάνο Αργυρό. Γαβός Γιάννη. Ναι. Ζίου Άντζελα. Δεν είναι εδώ. Ωραία. Ναι. Α, πήρε πριν. Καπατσόρης Πάνος. Καρόγλας Βαγγέλης. Κατσάνου Κωνσταντίνα. Να πλησιάζουν και οι υπόλοιποι. Πότσι Ρενής. Η Κατσάνου Κωνσταντίνα στο φυσική τάξη του ενιαίου ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου Λυκείου Αποστολίου. Περιμένουμε κύριο. Κότσι Ρενής, τρίτη τάξη του τούτου γυμνασίου Αποστολίου. Κουμαριώτη Μαρία Παναγιώτη. Συγχαρητήρια, Κουρκουμέλης Αλέξανδρο. Άνος Ιωάννης. Λαμάρη Ειρήνη. Α, ο Τσουχάνος. Α, Ειρήνη. Καμουλική του Εσπερινού Γυμνασίου Λυκείου Αποστολίου. Λαμάρη Ειρήνη. Γυμνασίου Αποστολίου. Λούκα Θεοδόρα Παπάρα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γαλιτσάκο. Ο κύριος Κοσμάτος. Πριν κατέβω, ως διευθύντρια του Τρίτου Γυμνασίου, μέσα στην καρδιά μου, θέλω να ευχαριστήσω τη συνάδελφο, την κυρία Σοφία Νεοφύτου.
και της πληθώριας αυτών των συμμετοχών του σχολείου μας και των αγώνων που καταφάγει, έτσι και αλλιώς το σχολείο, αλλά και ιδιαιτέρως στο πλαίσιο του διαγωνισμού, δουλεύοντας φέτος πάρα πολύ την δημιουργική γραφή. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Λόγω της ευνότητας που την διακρίνει, εγώ δεν το ανέφερα πριν, τώρα όμως αποκαλύφθηκε η πέτρα του σκανδάλου, οπότε συγχαρητήρια. Συνεχίζουμε λοιπόν, κύριε Δωμάτα, να δείτε. Μαμασούλης Αλέξης. Μαμασούλα, συγγνώμη. Υπάρχει, είναι εδώ. Μάρκου Κλοντιάν. Να συνεχίζει, Μαρούλη Αναστασία. Βέβαια, τρίτη τάξη, τρίτη γυμνασίου από το σχολείο και πάλι. Μείνε το Χριστίνα να ετοιμάζεται. Μοσκοπούλου Πινελόπη. Μπαλαντής Ελευθέριος. Μπράβο. Μπάλας Γεράσιμος από την τέταρτη τάξη του Εσπερινού Γυμνασίου Λυκείου Αργοσχολείου. Δεύτερη συμμετοχή αντιμάμα, και πέρυσι να πάει και βραβεί, μπράβο. Να είστε καλά, σας χαρητήρια. Μπόβολο Ιφηγένεια. Ο Μπάρκας δεν είναι εδώ. Τρίτη τάξη, τρίτου γυμνασίου Αργοσχολείου. Μπόβολου Ιφηγένεια. Πρώτη τάξη του δεύτερου γυμνασίου Αργοσχολείου. Να ετοιμάζεται, αν είναι εδώ, Μπρούσκος Ανδρέας. Μπρούσκος, όχι. Νεοφύτου Χριστίνα. Τρίτη τάξη, τρίτου γυμνασίου Αργοσχολείου. Α, μην το πιστεύω, δεν είναι κάποιο λάθος, ωραία, γίνονται αυτά, είμαστε ζωντανά. Ορίστε, διορθώθηκε. Βρισκόμαστε λοιπόν, Νούρη Λίλα Ήρα. Εγώ, Παπαγεωργίου Νικόλας. Α, την Νούρη. Νούρη Λίλα Ήρα, λοιπόν, και ωραίο όνομα. Παπαγεωργίου Νικόλας, μπράβο. Τρίτη τάξη τρίτου γυμνασίου. Και Παπαδάτου Άλκηστης, πάλι τρίτη τάξη τρίτου γυμνασίου Αργοσχολείου. Παπαδάτου Κυριακή. Παπαδάτου Κυριακή. Να ετοιμάσετε οι υπόλοιποι που βλέπετε τα ονόματα. Παπαγεωργίου Ελευθερίας στη συνέχεια. Παπαδάτου Κυριακή. Μπράβο. Τρίτη τάξη, τρίτο γυμνασίου Αργοσχολείου. Όλη αυτή η σειρά είναι τρίτη τάξη, τρίτο γυμνασίου. Δεν το λέω συνέχεια, το βλέπετε. Λοιπόν, Πύρα Ενρίκο. Πύρα Ενρίκο, όχι. Πολάτου Μαρία. Μπράβο. Πούλα Άρης. Όχι. Ράπη Άντζελα. Σιδέρη Χριστιανά. Σου έδειχαν πολλά Γιάννη, δεν μιλάς, δεν έχουμε άλλο διευθυντή νομίζω εδώ σχολείο, έχουμε άλλο διευθυντή σχολείο, δεν θέλει, όχι, έχει δηλώσει, δεν θέλει. Άρα λοιπόν από τους υπάρχοντες, Σημάτου Δανάη, είναι εδώ, όχι, Σινάη Σαμπρίνα,
Όχι, από το λεξιδόνιμο ότι δεν μπορούσαν να έρθουν. Σπαθή, Αρσενία Δανάη. Τάτα Ανδριάννα. Τάτα Ανδριάννα, λοιπόν. Και Τάτα Πετρίνα. Από κοινού νομίζω ότι γράψατε εσύ. Τζορτζάτος Ανδρέας. Εδώ έχουμε πρώτη τάξη δεύτερο γυμνασίου Αργοστολίου. Και Τζορτζάτου Εμμανουέλα. Δίτα τάξη δεύτερο γυμνασίου Αργοστολίου εδώ. Και ολοκληρώνουμε με Τόσκα Ντανιέλα. Τρίτη τάξη τρίτου γυμνασίου Αργοστολίου. Τουλάτου, να ετοιμάζετε Τουλάτου Φιωρένια. Λοιπόν, τόσο καλύτερα στην Αγγλία. Τουλάτου Φιωρένια. Συγχαρητήρια. Και Φραγκισκάτου Έλενα, τρίτη τάξη, τρίτη γυμνασίου Αργοστολίου. Θα τα δώσουμε στο σχολείο. Σχολείο τους όσοι δεν παραβρίσκονταν σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κοσμάτο. Ένα μικρό δείγμα λοιπόν από τη λογοτεχνική δημιουργία των μαθητών μας που συμμετείχαν στο φετινό διαγωνισμό. Θα σας δώσουμε στη συνέχεια την απόδοση από την πρώτη κατηγορία, δεύτερο βραβείο διηγήματος γυμνασίων καιρός για διακοπές, Μουρελά του Τζόγια. Έφυγε. Κάποιοι παραπληροφορούν. Καιρό για διακοπές. Είναι ωραία η ζωή όταν είσαι διακοπές. Πόσο μάλλον που είσαι αρκετά τυχερό και μπορείς να κάνεις οικογενειακές διακοπές. Όλοι είναι εκεί μαζί σου. Άνθρωποι που αγαπάς και που ξέρεις που σε αγαπούν κι αυτοί. Τι τύχη να μπορείς να μοιραστείς τόση ομορφιά με τους δικούς σου ανθρώπους. Το φως του ήλιου να είναι τόσο δυνατό που σε αναγκάζει να κλείνεις τα μάτια. Να κλείνεις τα μάτια και να ακούς. Να ακούς τα πουλιά να φωνάζουν τα κελαϊδίσματά του, σαν να κάνουν το πιο όμορφο μελλοντικό διαγωνισμό. Να ακούς την βόμβο από τα σκάφη μέσα στο νερό, καθώς ισορροπούν πάνω στα κύματα. Τα πνευμόνια σου που δεν μπορούν να κοντάξουν την ουρία από το ιόδιο, παίρνει συνεχώς όλο και μεγαλύτερες θανάσες για να κορτάσεις αυτή την αίσθηση. Στη Μαρίνα δεν άρεσαν ποτέ οι διακοπές. Πάντοτε είναι μια καταπίεση πως πρέπει να περάσει καλά. Πρέπει να σου αρέσει ο ήλιος, πρέπει να χαίρεσαι τη θάλασσα, πρέπει να αισθάνεσαι χαρούμενος που ήταν όλη σου η οικογένεια εκεί. Αυτός ο ψυχαναγκασμός ήταν τόσο κουραστικός για εκείνη που είχε σαν αποτέλεσμα να μην έχει πάει για διακοπές εδώ και 3 χρόνια. Και τι είχαν τη ζήταγαν οι φίλες και οι συνάδελφοι να πάει μαζί τους έστω μια εκδρομή. Ακόμα και όταν οι γονείς της τη ζητούσαν να του σκεφτεί για ένα Σαββατοκύριακο, είχε μια νύχτα πάντα γενικά σε όλους βρίσκονταν μια αρχαιολογία. Ο καιρός του χρόνου πέρναγαν και παρότι το καλοκαίρι είχε φτάσει και όλοι γύρω της μιλούσαν και είχαν σχέδια για τις διακοπές τους, η Μαρίνα το μόνο που ένιωθε ήταν να βάρω στο στομάχι. Η δυσφορία αυτή ήταν πλέον καθημερινή και ολοένα πιο έντονη. Κάτι που η ίδια το απέτυχε στο άκουσε στην κούραση. Το είχε ξανανιώσει παλιά και περίμενε πως θα υποχωρήσει σιγά σιγά μόνο του. Όσο και με έκανε υπομονή και προσπαθούσε να γνωρίσει τον πόνο της, αυτό δεν υποχωρούσε, αναγκάζοντας την Μαρίνα να επισκεφτεί γιατρό. Ο γιατρός με πολύ συγκαταβλητικό τρόπο της μιλούσε για μια σκιά. Την επόμενη εβδομάδα της φάνηκε σαν ένα τέλειο τηλεφώνημα με χειρούργους, γιατρούς και νοσοκομείο. Αποφάσισε να ονομάσει τη σκιά ζήτημα υγείας. Δεν την έννοιαζε ποιο νόμο θα χρησιμοποιούσαν για την ασθένειά της, γιατί εκείνη ήταν ένα ζήτημα υγείας και τίποτα παραπάνω. Δεν ήθελε να σκέφτεται τίποτα σχετικό με το χειρουργείο. Αυτό ανησυχεί το ζήτημα υγείας που σχεδίαζε τι θα κάνει όταν βγει από το νοσοκομείο. Σαν να ξανά έγινε παιδί. Δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο
παρά μόνο όλα αυτά τα μαγικά πράγματα που προσούσε στον εαυτό της να ζήσει. Ήταν πολύ πιο δυνατή και το ήξερε τώρα πια. Έτσι και έγινε. Η Μαρίνα κατάλαβε πως είναι ωραία η ζωή όταν είσαι διακοπές. Κατάφερε να έχει όλους τους δικούς της ανθρώπους μαζί της. Το φως του ήλιου ήταν τόσο δυνατό που έκλεινε τα μάτια της. Έκλεινε τα μάτια της και άκουγε. Άκουγε τα πουλιά με κελαϊδούν, άκουγε τη βοή από τα σκάφη στην παραλία και έπαιρνε μεγάλες και βαθιές ανάσες γεμάτες λόγια. Ο ήλιος δεν ήταν μια χρωματική λάμπα που χρησιμοποιούσαν οι γιατροί όταν την εξέταζαν. Ο ήχος από τα κελαδίσματα δεν ήταν από μηχάνημα που μετρούσε τους φυγούς της. Η βοή από τα σκάφη δεν ήταν από το οξυγόνο που της παρήχαν. Οι ανάσες από ιόδιο δεν ήταν τα φάρμακα και τις γάλες. Εκείνη βρισκόταν σε μια παραλία με όλους όσους αγαπούσε. Δεν υπήρχαν δάκρυα στα μάτια του πατέρα της, όταν της είπε για άλλη μια φορά: «Έλα Μαρινάκι τώρα, άσε ό,τι σε φωνίζει στο λιμάνι και φύγανε». Αυτό έκανε. Άφησε όλους τους φόβους στο λιμάνι και έφυγε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει ακόμα ελπίδα. Είμαι αισιόδοξη, απελπισμένα αισιόδοξη. Ο θάνατος κάνει βόλτα στη γειτονιά μας. Το μπαρούτι μυρίζει παντού. Εξακολουθώ να είμαι αισιόδοξη, απελπισμένα αισιόδοξη. Το έχω ανάγκη, δεν μπορώ να αναπνεύσω αλλιώς. Η άνοιξη πάνω σε συντρίμια ενός γερμισμένου κόσμου είναι άνοιξη. Πάνω σε συντρίμια ενός περιστραμμένου κόσμου ανθίζουν μαργαρίτες. Μια φλόγα αγάπης για τη ζωή σιγοκαίει. Είναι τα μάτια των παιδιών που αντιμίζουν μπροστά, περιμένοντας να έρθει το αύριο, φωτεινό και γαλανό. Ποιος μπορεί να φέρει αυτό το αύριο στα παιδιά? Το περιστέρι της ειρήνης είναι φυλακισμένο. Τα παιδιά το περιμένουν. Μην αναρωτιέσαι ποιος θα το ελευθερώσει. Κανείς δεν θα το κάνει αν δεν το κάνεις εσύ. Μην περιμένεις τον απομηχανής Θεό. Εσύ είσαι αυτός. Σήκω από την πολυθρόνα σου. Τρέξε ανάμεσα στα συντρίμια αυτού του κόσμου. Γίνε το παιδί που πεινάει, που κρυώνει, που ορφάνεψε. Που σε κοιτάει τελικά με τα αθώα φοβισμένα του μάτια και σε ρωτάει: «Τι θα κάνεις εσύ για μένα?» Υπάρχει ακόμα ελπίδα. Ευχαριστούμε. Και θα ολοκληρώσουμε την ανάγνωση με το δεύτερο βραβείο ποιήση γενικών κυνηγών ονείρων, Βουτσινά Ευανθία Νεφέλη, πρώτη τάξη του δεύτερου Γενικού Λυκείου Αργοστολίου. Γεννήθηκα από μια ανάβησο, στο καταπράσινο λιμάνι των ονείρων με άρισο. Όνειρο μου τα άγνωστο. Τώρα, γερμένο στο κρεβάτι του πόνου, να σκίσω τόσο φερό που φόβο σκοτάδι θα είναι. Να φυσήσει αέρας, δυνατός. Τα φτερά μου να ανοίξω, να πετάξω μακριά, πολύ μακριά από εδώ. Να φυράξω τη δική μου ιστορία, με πάθος, με περιπέτεια. Τους κόντους με ελπίδα να αγγίξω φέρα. Σε τόπους που ξένους να μεταξιδέψω. Το φιλί του ελκυστικού σκοταδιού, να γευτώ θέλω. Να με πάει σαν ζωντανά, παραδεισένα. Το γλυκό μαφέα και ελαιότερα προς μένα. Μα όχι, δεν είναι ώρα. Δεν είναι ώρα το να χαίρονται να διαβώ. Ο Άδης μπορεί και θα περιμένει. Εγώ θα συνεχίσω να ζω. Όνειρα να κάνω. Σε τόσο μαγικούς να τις κοιμάω. Εκεί, στον ορίζοντα μακριά. Η δαιμονία μου φαίνεται. Οι σιρήνες της. Το όνομά μου δεν πρόβλημα. Τα πλάσματα αυτά, ελπίδα μου δίνει. Εγώ κάτω δεν θα το πάρω. Έξω θα βγω το πεπρωμένο μου να πάρω. Συγχαρητήρια. Και βέβαια, τώρα έφτασε και η σειρά να κλείσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τον Διονύση Φραγκόπουλο.